Μπορεί να έχει παρατηρηθεί ότι τον τελευταίο καιρό υπάρχει μια, σε εισαγωγικά θα το πω αυτή τη λέξη, κόντρα με τον Γιώργο τον Ασφακόπουλο. Με τον Γιώργο πολλές φορές ερχόμαστε αντιπαράθεση, αλλά τις περισσότερες φορές είναι με δόσεις, αρκετές δόσεις χιούμορ. Και ελπίζω να το καταλαβαίνουν όλοι αυτό. Δεν έχω να χωρίσει με τον Γιώργο ή αυτός με μένα, όμως σήμερα με στεναχώρησε πάρα πολύ ο Γιώργος. Όταν κατά τη διάρκεια του αγώνα, του φώναζα, με κέρδισε και του φώναξα Γιώργο, Γιώργο δεν γύριζε. Και του κάνω έτσι με το, αυτό το δίσκο που πάει 50 γραμμάρια, 100 γραμμάρια πάει. Από το μισό μέτρο για να γυρίσει, να με δει, να του μιλήσω, να του δώσω συγχαρητήρια, γυρίζει. Του δίνω το χέρι μου, με παίρνει αγκαλιά και τελείωσε εκεί, δεν έγινε κάτι. Μετά πάλι τον κέρδισα εγώ, πάλι ανταλλάξαμε φιλοφρονήσεις. Και στο τέλος του αγώνα διαπίστωσα τον Γιώργο να λέει ότι ήμουν αριστικός απέναντί τους, ότι του πέταξα στην πλάτη ένα δίσκο. Είναι καταγεγραμμένο αυτό το γεγονός όλο. Δεν φοβάμαι τίποτα. Δεν ξανασχολούμαι με τον Ασφακόπουλο. Μου έριξε το δίσκο. Δεν ξανασχολούμαι. Μου έριξε το δίσκο και μπορείτε και σε πήρα καλιά, φαντάσου. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Έλα, να σου πω κάτι. Έχεις καταδύσει αστείο. Έλα, δεν ασχολούμαι πάλι μαζί σου. Ο Νίκος πάντα όταν υπάρχει κάτι αρνητικό, όταν μπορεί να βρει πάτημα να κάνει επίθεση σε κάποιον, το χρησιμοποιεί και κάνει επίθεση. Ο Γιώργος έτρεξε με σαγκαλιάσει κιόλα. Βέβαια. Έλεγα πουλά μου, ξέρω τι του είπε, κάτι σου είπε. Απλά μετά το παίρνει αυτό, το κρατάει, κάνει επίθεση στον Τάκη και επειδή είναι υπέρ του Γιώργου, το παίρνει και το Γιώργο μαζί του. Μια ιστορία που δεν τελειώνει ποτέ είναι αυτό. Ο Τάκης με τον πάγκο της μπλε ομάδα. Ο Γιώργος δεν έχει καθόλου παιδιά μυαλό. Δεν παρασχολούθω να μιλήσω. Μισά λεπτά. Αλήθεια σου λέω. Ναι, μου το λες κάθε εβδομάδα αυτό. Με στεναχώρησε περισσότερο ο Γιώργος όμως που γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης του Νίκου του Μπάρτζη. Έτσι θα το χαρακτηρίσω τελείως έτσι. Γιατί τον χρησιμοποίησε τον Γιώργο Μπάρτζη για να χτυπήσει εμένα χωρίς λόγο σήμερα. Δεν ξέρω γιατί το έκανε αυτό. Και κάτι άλλο να πω λοιπόν. Και πιο σημαντικό, το ότι βγήκε ο Νίκος ο Μπάρτζης πριν την έναρξη του αγώνα με περίσσιο θάρρος, θα έλεγα σε εισαγωγικά θάρρος, και είπε ότι κάνω μια πρόταση να πω εγώ με τον Μαρτίκα στον τάκο. Άμα χάσουμε, να δούμε ποιος είναι καλύτερος, ποιος μάγκας θα μείνει από τους δύο. Και θα ήθελα να κάνω μια έκκληση στην παραγωγή σε περίπτωση που χάσουμε αυτή τη βδομάδα να είναι δύο υποψήφοι. Και να είμαι εγώ και Σπύρος. Θες να το κάνεις σαν μια άτυπη μονομαχία, αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Παρόλα αυτά, σαν το El Clásico που έχει ο Σπύρος με τον Τάκη, να τον κάνουμε κι εμείς σε μια ψηφοφορία. Ο Νίκος ο Μπάρτζης. Αντίπαλος του Μαρτίκα, οι δυο τους. Όπα. Ξαφνικά αυτό ξέρω ότι δεν γίνεται. Γιατί η παραγωγή έχει και το Survivor συγκεκριμένους κανόνες. Ας βγει ο Μπάρτζης λοιπόν, αφού δεν φοβάται κανέναν και θέλει να το παίξει μάγκα, να διώξει τον Μαρτίκα λοιπόν για τον ενοχλή και να δυναμώσει η ομάδα. Αφού τον σίγουρο δεν είναι αυτό, να βγει να πει: θέλω οι 7 τη ομάδα μου να με ψηφίσουν, ώστε να βγω υποψήφιο και εγώ με μία μοναδική ψήφο να διαλέξω ποιον άλλον ως τρίτο θέλω αντίπαλο. Και φυσικά μην μου διαλέξει τη Ρία, μην μου πάρει τη Στέλλα που μπορεί στο κοινό να μην είναι τόσο δυνατέ όσο θέλουμε να νομίζουμε, όπως λένε και αυτοί. Διάλεξε μου τον Μπόγδανο που είναι δημοφιλής. Διάλασε εδώ. Πάρε μου τον Μάριο τον Πρία μου και βγάλ τον μου. Να είστε τρεις δυνατοί λοιπόν. Να δούμε Μπάρτζη μου. Ποιος θα φύγει. Εκεί θέλω να τον δω τον Νίκο τον Μπάρτζη εγώ. Πόσο μαγκάς είναι. Εάν το κάνει αυτό θα του βγάλω το καπέλο. Και αν παραμείνει τότε είναι θα τον παραδεχτώ. Αλλά εγώ εκτιμώ ότι δεν θα το κάνει. Γιατί θέλει πολύ θάρρος αυτό και άλλα πολλά.